προσωπικά αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω πολλές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη και στον Πάπη τον Καραταγλίδη και στον Θεόφιλο τον Συμπίδη για τη δουλειά δηλαδή την οποία πραγματοποιήσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό για να ετοιμάσουν αυτό το ψηφιακό υλικό, το οποίο και οι δυο τους εν συνεχεία θα σας το παρουσιάσουν, αναφορικά δηλαδή με τα μνημεία της Καστοριάς και την παρουσία του θρησκευτικού τουρισμού, που δυστυχώς εδώ στην πόλη μας δεν έχει αναπτυχθεί όσο έπρεπε να έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, αν και έχουμε έναν πλούτο, θα λέγαμε, από πολλά μνημεία, βυζαντινά μνημεία, αλλά και κυρίως μια ζωντανή παράδοση, η οποία θα πρέπει να γίνει και βίωμα και όλων των άλλων επισκεπτών μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδίας, γιατί έχουν πραγματικά αναλωθεί όλο το διάστημα αυτό. Έχουμε συναντηθεί πριν από πολύ καιρό, αρκετές φορές δηλαδή. Έχουμε πει αρκετά πράγματα, πώς θα μπορούσε δηλαδή αυτός ο πολιτισμός τον οποίο έχει η πατρίδα μας να γίνει και κτήμα των άλλων ανθρώπων, πώς μπορούμε να ελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους, περισσότερους επισκέπτες στην Καστοριά, ώστε να γνωρίσουν αυτόν τον πολιτισμό και να ωφεληθούν, δηλαδή να έχουμε και πνευματικά ωφέλη, αλλά και υλικά ωφέλη εν συνέχεια, διότι ένας ο οποίος έρχεται μπορεί να γνωρίσει κάτι, θα ξαναεπανέλθει πάλι, και επειδή πιστεύω ότι η καστοριανή φιλοξενία είναι πάρα πολύ καλή, αρίστη, και έχουμε και έναν άριστο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, έχουμε επίσης τη Γούνα που μπορούμε, θα έπρεπε να την ενισχύσουμε και να την βοηθήσουμε στους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην περιοχή μας. Τους ευχαριστώ λοιπόν από καρδίας, είναι έτοιμοι εκείνοι να σας εκθέσουν αυτό το πρόγραμμα και θα δείτε ότι έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Εάν αυτό το πρόγραμμα τρέξει, θα λέγαμε, θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε να κάνουμε γνωστό τον χώρο μας και ιδιαίτερα τα μνημεία μας, όχι μόνο σε εμάς εδώ, αλλά σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Μάλιστα προηγουμένως, για να τους ενισχύσω στην προσπάθειά τους αυτή, τους έδειξα ένα site από την Οδυσσό, από τη Ρωσία, εκεί δηλαδή που φέτος, την περασμένη Κυριακή που εμείς γιορτάσαμε εδώ στην Καστοριά την Οσία Σοφία και είχε κατακλειστεί το μοναστήρι, όχι μόνο δηλαδή από ντόπιους, αλλά και από άλλες περιοχές, και το είδατε και εσείς οι ίδιοι που είχατε με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως εκεί, να δείτε πώς εκεί τίμησαν στην Οδυσσό την Οσία Σοφία, η οποία με τις συνεχείς εμφανίσεις τους ενισχύει στην ζωή τους και στην διακονία τους. Πώς θα μπορούσαμε την τοπική μας Αγία να την κάνουμε γνωστή, πώς θα μπορούσαμε να ελκύσουμε ανθρώπους που θα μπορούν να προσκυνήσουν εδώ τον τόπο μας, τα ιερά σεβάσματα του τόπου μας, να απολαύσουν αυτό το μεγαλείο το οποίο έχει χαρίσει ο Θεός στην ακριτική μας περιοχή, τα μοναστήρια μας, το φυσικό περιβάλλον, τη λίμνη. Πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να γνωρίσουν αυτή την καστοριανή φιλοξενία και αυτήν δηλαδή την δοχή των Ορθοδόξων Ελλήνων, και κυρίως πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να επανέλθουν πάλι, ώστε να γίνουν φίλοι της πόλεως μας και φίλοι της ακριτικής μας περιοχής. Εγώ αυτά τα λίγα θα ήθελα να πω σήμερα, έχουν και οι δυο τους τον λόγο να σας εκθέσουν όλον αυτόν τον πραγματισμό τον οποίο έχουν κάνει με πολύ κόπο όλο αυτό το διάστημα, και εν συνεχεία αυτός ο κόπος, αυτός ο προγραμματισμός πιστεύω ότι θα φτάσει και καταλλήλως και στα ξενοδοχεία αλλά και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες, ώστε να γίνει γνωστός δηλαδή ο πολιτισμός και η παρουσία εδώ των μνημείων μας και η παρουσία των Αγίων μας και της τοπικής μας Εκκλησίας και γενικότερα αυτής της ευλογημένης περιοχής. Στην αρχή θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μητροπολίτη Καστοριάς για την στήριξή του αλλά και την πάρα πολύ καλή συνεργασία, τόσο όσο ήμουν Περιφερειακός Σύμβουλος, όσο και ως Αντιπεριφερειάρχης, αλλά και ως Πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη δράση, να πούμε ότι το ΔΣ της Εταιρείας Τουρισμού το 2017 πήρε μια απόφαση αλλαγής για τροποποίηση του καταστατικού, εμπλουτίζοντας καινούργιες δράσεις, και βέβαια ο στόχος ήταν η συνεργασία των φορέων, όλων των ανθρώπων δηλαδή που ασχολούνται με τον τουρισμό, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την επισκεψιμότητα της περιοχής. Με βάση αυτή την απόφαση που είχαμε πάρει, κάναμε σε κάθε αντιπεριφέρεια συγκεκριμένες συναντήσεις με τους φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό, όπου και δώσαμε χρονοδιάγραμμα για να καταθέσουν πρόταση. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι που τέσσερις φορείς κατέθεσαν μια κοινή πρόταση, στην οποία αυτή ήρθε από το Επιμελητήριο Καστοριάς και βέβαια στηρίχθηκε και από το ΔΣ της εταιρείας.
Πιστεύουμε πάρα πολύ ότι ο θρησκευτικός τουρισμός για την περιοχή της Καστοριάς είναι πάρα πολύ σημαντικός και βέβαια θα ενισχύσουμε τη συγκεκριμένη δράση με περαιτέρω δράση έτσι ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα αλλά και καλύτερη και πιο γρήγορη προώθηση της συγκεκριμένης δράσης. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο στο οποίο θα κινηθείτε? Το συγκεκριμένο πλάνο είναι πολύ σημαντικό να το αναλύσει και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου που ξέρει την συγκεκριμένη δράση και έγινε πρόταση από το επιμελητήριο. Το επόμενο στάδιο είναι να γίνει μια πολύ στοχευμένη προώθηση της συγκεκριμένης διαδρομής και βέβαια η στόχευση είναι να την προωθήσουμε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό που υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο στοιχείο, το θρησκευτικό στοιχείο. Για το επιμελητήριο και για μένα προσωπικά είναι σήμερα μια πολύ μεγάλη μέρα. Ίσως μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές της θητείας μου γενικότερα σαν πρόεδρος επιμελητηρίου. Ο λόγος είναι γιατί ολοκληρώθηκε ένα έργο στο οποίο έχουμε πιστέψει πάρα πολύ, αλλά ο βασικότερος λόγος είναι γιατί είχαμε την τιμή και τη χαρά να συνεργαστούμε με την Μητρόπολη ειδικότερα, διότι είναι η πρώτη φορά που εμπράκτως γίνεται μία σύμπραξη επί της ουσίας της επιχειρηματικότητας με τη Μητρόπολη, με σκοπό την ανάδειξη φυσικά του θρησκευτικού πλούτου. Έχει παίξει καθοριστικό ρόλο ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότητός μας, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την προσπάθειά μας. Ήταν κοινή η προσπάθεια, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ αυτόν τον καιρό, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσίαση του Βυζαντινού πλούτου είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να το δούμε και με σοβαρότητα αλλά και με ευαισθησία. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους συνεργασίες όχι μόνο αναβαθμίζουν, όχι μόνο βάζουν πλαίσια, αλλά είναι και ο μοναδικός τρόπος μέσα από τον οποίο μπορούμε να πάμε μπροστά σαν περιοχή και σαν Καστοριά. Οπότε αισθάνομαι βαθύτατη συγκίνηση που ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη φάση, διότι θα έχουμε και συνέχεια. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία τουρισμού και ειδικότερα στον πρόεδρο με τον οποίο είχαμε ξεκινήσει τις δράσεις με την ιδιότητά του τότε ως αντιπεριφερειάρχης και τώρα ως πρόεδρος της εταιρείας τουρισμού, τον Θεοφύλακτο του Τζιμπίδη. Και οι δράσεις θα έχουν συνέχεια και ελπίζουμε πάρα πολύ σύντομα να έχουμε και αποτελέσματα. Τι θα περιλαμβάνουν τώρα για το συγκεκριμένο έργο επί της ουσίας, έχουμε αποτυπώσει τρεις περιπατητικές διαδρομές. Τρεις διαδρομές που ο τουρίστας, είτε που βρίσκεται στην Καστοριά μπορεί να τις αξιοποιήσει, είτε που βρίσκεται σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδας, προτού έρθει στην Καστοριά, να δει τι μπορεί άλλο να κάνει στην Καστοριά. Έχει γίνει με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Οι νέες τεχνολογίες αυτές αφορούν χρήσεις GPS, αφορούν χρήσεις οι οποίες καθοδηγούν ουσιαστικά έτσι ώστε να δουν τις εκκλησίες μας, να δουν τα θρησκευτικά μνημεία, αποτυπωμένα όπως σας είπα σε τρεις διαδρομές, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Η μία βρίσκεται στην Ομόνια, η άλλη βρίσκεται στο Ντολτσό και η άλλη βρίσκεται στο Απόζαρι. Σε αυτές τις διαδρομές λοιπόν ο χρήστης δεν θα έχει μόνο την ευκαιρία να τον καθοδηγούμε πού βρίσκονται αυτές οι εκκλησίες, αλλά θα έχει την ευκαιρία να δει το ιστορικό της εκκλησίας, το πότε χτίστηκε και όλη την ιστορία της εκκλησίας, αλλά και για πρώτη φορά θα έχει τη δυνατότητα να δει αυτές τις κλειστές εκκλησίες πώς είναι στο εσωτερικό του. Και αυτό είναι καινοτομία. Για εμάς ένα μεγάλο πρόβλημα, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Σεβασμιότατο, που ελπίζουμε σιγά σιγά να αρχίσει να λυθεί, είναι ότι σε αυτά τα μνημεία, σε κάποια θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη επισκεψιμότητα και να ανοίγουν αυτές οι εκκλησίες προς το κοινό. Προς το παρόν το λύνουμε με ψηφιακό τρόπο αυτό. Νομίζουμε ότι είναι καινοτόμο και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησαν αυτές οι διαδρομές? Ξεκινάνε σήμερα. Έχουν ξεκινήσει σήμερα. Είναι λειτουργικές το 100%. Φυσικά έχουν πάρα πολλή δουλειά γιατί από εδώ και πέρα αναλαμβάνουμε τον εμπλουτισμό. Σε πρώτη φάση, αυτή τη στιγμή, θα κάνουμε τις μεταφράσεις σε αγγλικά και ρώσικα και σε άλλες γλώσσες, αλλά σε πρώτη φάση σε αυτά. Και σε δεύτερη φάση, φυσικά, θα ξεκινήσουμε την προώθησή τους. Ελπίζω και το πιστεύω ότι όλοι οι φορείς και όλοι οι οποίοι ασχολούνται με την ηλεκτρονική επικοινωνία θα διαθέσουν ένα χώρο έτσι ώστε να μπει το link της συγκεκριμένης διαδρομής, έτσι ώστε να γιγαντωθεί και πραγματικά ο επισκέπτης να έχει άμεση την πληροφόρηση. Από εκεί και πέρα θα το διασυνδέσουμε εννοείται με τα ξενοδοχεία μας, θα το διασυνδέσουμε με τα τουριστικά γραφεία και θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια, ήταν επιλογή μας να την ξεκινήσουμε με τον θρησκευτικό πλούτο και με τη συνεργασία με τη Μητρόπολη. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά και μέχρι τα τέλη του έτους θα γιγαντωθεί κουμπώνοντας όλο το τουριστικό προϊόν σε σύνδεση πάντοτε με την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή ιντερνετικές διαδρομές. Ακριβώς. Ποιο είναι το link? Το link είναι www.digitalcastoria.gr. Ψηφιακή Καστοριά. Θα μπορούσα να προσθέσω κάτι?
Θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπε ο αγαπητός Μπάμπης προηγουμένως, αλλά και ο κύριος Θεόφιλος, ο Θεόφιλος, να τους λέω έτσι στη γλώσσα, γιατί είναι και πνευματικά μου παιδιά, και μάλιστα η πρόταση στη δική μου ήταν η εξής, ότι συμφωνώ ότι η πρώτη διαδρομή να είναι η Ομόνια, διότι υπάρχουν εδώ τα Βυζαντινά μου μνημεία. Και μάλιστα η Μητρόπολης έκανε αυτή την ενέργεια ώστε ένα δικό της κτίριο, δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στους δύο ναούς, το Μητροπολιτικό Ναό και το Αγίου Γεωργίου, εννοώ δηλαδή το καφενείο, το πρώην ρόντσι του καφενείου δηλαδή που λέμε, το καφενείο Έκλη που ήταν, να γίνει ένα κοιμηλιαρχείο, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι σταθμεύουν στον χώρο της Ομονίας και θέλουν να δουν αυτό το ξεχασμένο κέντρο, το παλιό κέντρο της Καστοριάς, να έχουν την δυνατότητα να δουν ένα μουσείο, να δουν βυζαντινές εκκλησίες, τον πρόδρομο, τον Άγιο Νικόλα του Κασνίτσι, να φτάσουν με τα πόδια, που είναι μια πολύ ωραία διαδρομή, να δουν τους ταξιάρχες της Μητροπόλεως και μάλιστα ιδιαίτερα τον τάφο του Παύλου Μελά, διότι για την πόλη μας είναι κάτι πολύ μεγάλο και κάτι πολύ ιερό να φιλοξενεί τον τάφο του Παύλου Μελά και τα οστά του Παύλου Μελά. Λίγες πόλεις έχουν δηλαδή αυτό το ιδιαίτερο προνόμιο, όπως η Ρούμελη που φιλοξενεί τα οστά του Αθανασίου Διάκου, όπως άλλες πόλεις που φιλοξενούν οστά ιερών και μαρτύρων. Εμείς έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε και να καλύπτουμε στη γη μας εδώ πέρα τα οστά του ευγενέστατου αυτού τέκνου της πατρίδος μας του Παύλου Μελά, ο οποίος έφτασε εδώ από την Αθήνα για να θυσιαστεί μαζί με άλλους ντόπιους για την ελευθερία της Μακεδονίας. Θα μπορούν να δουν το Μητροπολιτικό Ναό, θα μπορούν να δουν το μνημείο του Γερμανού, του Καραβαγγέλη, του Εθνεγέρτου, του Μακεδονικού Αγώνος, να πάνε στον Άγιο Αθανάσιο το Μουζάκι, να επιστρέψουν στους Αγίους Τρεις, 14ος αιώνας, εν 10ος αιώνας οι ταξιάρχες, 14ος αιώνας, όλα αυτά. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν έγινε το μουσείο? Αυτό είναι άλλη υπόθεση και είναι πάρα πολύ πικρή. Δεν οφείλεται σε μένα, οφείλεται σε άλλους παράγοντες που κάποια στιγμή θα είμαι εις θέση να σας εξηγήσω. Εγώ εκείνο το οποίο έχω να πω σήμερα είναι ότι είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ και όχι μόνο να συνεργαστώ, αλλά όπως έχω αναλώσει τον εαυτό μου 22 χρόνια και όχι μόνο 22 χρόνια, αλλά δεν έχω δώσει αυτά τα 22 χρόνια ούτε ύπνο της οφθαλμής μου, ούτε της βλεφάρης μου νησταγμών, για να κρατήσω αυτήν την ενότητα του ποιμνίου μου εδώ στην Καστοριά που με εμπιστεύτηκε η Εκκλησία, έτσι θα πράξω και από τώρα και στο εξής. Αν και δέχομαι πάρα πολλές πικρίες και δεν θα ήθελα αυτή την ώρα, όπως έχω εξηγήσει προηγουμένως και στους δύο αγαπητούς μου, και στον Μπάμπη και στο Θεόφιλο, να εξηγήσω εν συνεχεία και στο λαό της Καστοριάς. Σεβασμιότατε, δεν θα λειτουργήσει ποτέ το μουσείο? Δεν γνωρίζω, αυτό θα το ρωτήσετε κάποιους άλλους παράγοντες και όχι σε μένα. Εκείνους τους παράγοντες που έχουν πάρει τα μνημεία, που έχουν πάρει τα κοιμήλια και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν δίνουν ένα μέρος των κοιμηλίων αυτών προκειμένου να μπουν στον χώρο αυτό, ώστε να αποτελέσει ένα έναυσμα και ένα κέντρο θα λέγαμε και ένας θα λέγαμε τόπος επισκεψιμότητος για τους ανθρώπους της Καστοριάς. Τι μελέτες που έπρεπε να γίνουν έχουν ολοκληρωθεί, οι μουσιολογικές μελέτες? Όχι, τίποτα δεν έχει, δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Δεν υπάρχει καμία μουσιολογική μελέτη, διότι δυστυχώς τα κελεύσματα του Μητροπολίτου ισόταν μοιάκου όντων. Ενώ ξεκίνησε με μεγάλη διάθεση. Είναι κλειστές οι πόρτες. Για τον Μητροπολίτη είναι κλειστές οι πόρτες.